των Ιβρίων, Αλόμπι, του Σεν Ζωζέφ. Εκεί. Σήμερα, ξέρετε, είναι μια ιδιαίτερη μέρα εδώ στο κέντρο. Έχει μια μεγάλη πορεία. Χαρακτηριστικό της πορείας είναι η δύναμη, είναι ο παλμός. Και δεν είναι τυχαίο που και εμείς εδώ κάνουμε μια παρουσίαση βιβλίου του ιδίου ύφους. Γεμάτη δύναμη, γεμάτη παλμό, γεμάτη κουράγιο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη σημερινή παρουσίαση χωρίς πολλά-πολλά, θα μας τα πούν οι καλεσμένοι μας. Θα ξεκινήσει πρώτα η γιατρός μας, κυρία Πετροπούλου, θα σας πει ό,τι έχει να σας πει. Ξέρει πολλά, γνωρίζει πολλά και η σχέση της με το Στέλιο, πέρα από ιατρική, είναι σχέση καρδιάς. Ελάτε. Καλημέρα σας. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ κοντά σας. Δεν ξέρω αν ακούγεται το μικρόφωνο, ωραία. Γιατί πραγματικά έρχομαι και για να μιλήσω για το βιβλίο του κυρίου Καραβασίλη, για στόματος κυρίου Μαργωμένου. Ναι, αλλά είναι δύο άνθρωποι και πράγματι η ομάδα φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Λοιπόν, εδώ δεν είμαι για να κάνω μία διάλεξη για την πάθηση Γκυλέν-Μπαρέ. Απλώς σας δίνω κάποια στοιχεία για να κατανοήσετε τη διαδρομή που έκανε ο Στέλιος από τη στιγμή της εκδήλωσης της πάθησης και μέχρι την αποθεραπεία του. Θα πω μερικά λόγια για τον Γκυλέν-Μπαρέ. Είναι ένα αυτοάνωσο νόσημα που προσβάλλει το περιφερικό νευρικό σύστημα, δηλαδή τις περιφερικές ρίζες. Είναι πάρα πολύ σπάνιο νόσημα, μέχρι πρότινος, διότι προσέβαλε 1-2 άτομα ανά 100.000 κατοίκους, ανθρώπους, όμως φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγαλύτερη αύξηση, που ίσως οφείλεται σε ένα μειωμένο νοσοποιητικό σύστημα μέσα από τα στοιχεία που ζούμε, την κακή διατροφή, το έντονο στρες, την υπερκόπωση, τον υπερβάλλοντα ζήλο, τον burnout σύνδρομο και όλα αυτά τα οποία δεν μας επιτρέπουν και νομίζω κάτι τέτοιο συνέβη στο Στέλιο, δεν μας επιτρέπουν να προσέξουμε στην κυριολεξία τον εαυτό μας και τον καταπονούμε και ψυχικά και σωματικά. Και αυτό το πράγμα, ενώ θεωρούμε ότι είμαστε υπεράνθρωποι και ότι σε εμάς δεν θα συμβεί ποτέ τίποτα, έρχεται μία ωραία μέρα που γίνεται η μεγάλη ανατροπή. Επίσης, τα τελευταία χρόνια, εκτός το ότι έχουν αυξηθεί πολύ οι ασθενείς με το σύνδρομο Γκυλέν-Μπαρέ, έχει αυξηθεί πολύ και η βαρύτητα της νόσου. Εμείς τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε νοσηλεύσει 11 άτομα με σύνδρομο Γκυλέν-Μπαρέ και όλα αυτά τα άτομα είχαν πάρα πολύ βαριά κλινική εικόνα. Εικόνα λίγο καλύτερη από τους Στέλιου, δεν χρειάστηκε δηλαδή να έχουν τρεχοστομία. Όμως είχαν τετραπληγία. Υπάρχει βέβαια κάτι παρήγορο σε όλη αυτή την κατάσταση που ο Στέλιος το ήξερε από την αρχή και θα το πω και παρακάτω, ότι παρόλο που είναι μία μακροχρόνια ανάρρωση που μπορεί να κρατήσει και 2 και 3 χρόνια, ξεκινάει όμως από τον 6ο-7ο μήνα να υπάρχουν τα πρώτα σημάδια της ανάρρωσης, ξέρουμε ότι αργά ή γρήγορα, πολύ αργά, θα έχουμε την ανάρρωση. Και αυτό είναι ελπιδοφόρο, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις, δυστυχώς, όπως κάποιοι ασθενείς οι οποίοι έχουν χτυπήσει έχουν τροχαία ατυχήματα, έχουν βλάβη στον οποίο μυελό, που έχουν πλήρη βλάβη και η ανάρρωση, η πλήρης ανάρρωση δεν θα έρθει ποτέ. Επομένως, ήδη στην Γκυλέν-Μπαρέ έχουμε αυτή την παρήγορη κατάσταση. Εμείς ως γιατροί γνωρίζουμε, επομένως, ότι ασθενής οφείλει αρχικά να επιβιώσει, όπως πολύ ωραία περιγράφεται στο βιβλίο του κ. Καραβασίλη, όπως του τα περιέγραψε ο Στέλιος, και πραγματικά ο Στέλιος κατάφερε να επιβιώσει, γιατί αυτό είναι το αρχικό στάδιο, είναι πολύ σημαντικό. Το περιγράφει τόσο ωραία όλες αυτές τις στιγμές που πέρασε στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Πάντοτε για μένα, και νομίζω ότι σε αυτό ίσως έπρεπε να σταθεί περισσότερο ο Στέλιος, με φοβίζει και έχω περιέργεια σαν γιατρός να ξέρω τι συμβαίνει στον άνθρωπο
που έχει τις αισθήσεις του, που έχει το μυαλό του, όπως ήταν ο Στέλιος, να ζει μέσα σε ένα αποσπυρωμένο κλίμα, στη μονάδα εντατικής θεραπείας, χωρίς κανένα ερέθισμα. Εγώ παρομοιάζω, παρόλο που βέβαια η αξία της μονάδας είναι πάρα πολύ σημαντική, την παρομοιάζω σαν τα λευκά κελιά. Και πραγματικά είχα πολύ περιέργεια να δω πώς βιώνει ένας άνθρωπος την νοσηλεία του σε μια τέτοια μονάδα. Πάντως, όταν επιβιώσει ο ασθενής, στην προκειμένη περίπτωση ο Στέλιος, πρέπει να έχει τη δύναμη να δώσει ένα μακροχρόνιο αγώνα ανάρρωσης, που συνήθως, όπως σας είπα, είναι νικηφόρος, εάν όμως υπάρχει το κατάλληλο θεραπευτικό πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό σε θεωρητική βάση είναι επιστημονικά προορισμένο, δηλαδή νοσηλεία σε νευρολογική κλινική, ιδανή νοσηλεία σε μονάδα τοπικής θεραπείας, επαναφορά στην νευρολογική κλινική, νοσηλεία σε κλινική φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, κοινωνική επανένταξη, συνέχιση αποκατάστασης εκτός νοσοκομείου, συστηματική παρακολούθηση από ιατρό αποκατάστασης. Ο Στέλιος, ευτυχώς, ακολούθησε αυτή την πορεία, συναντώντας βέβαια κάποιες οργανωτικές αντιξότητες, τις οποίες όλοι μαζί καταφέραμε να τις πετυχήσουμε. Στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, ενώ οι γιατροί αποκατάστασης και η θεραπευτική ομάδα από νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, διατροφολόγους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, θεωρώ ότι είναι υψηλωτά του επίπεδου, με μια λειτουργία ομάδας πραγματικά σφυριλατημένη μέσα στα χρόνια. Δεν υπάρχει μονάδα αυξημένης φροντίδας ώστε να μπορέσουμε να δεχτούμε ασθενείς με τραχεοστομία. Έτσι, ο Στέλιος καθυστέρησε την εισαγωγή στο κέντρο μας, όπως πολύ ωραία περιγράφεται στο βιβλίο. Εδώ θα ήθελα να σας επισημάνω ότι ο αγώνας στη διαδικασία ανάρρωσης, πέρα από τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες, είναι τριπλός. Πρώτα, του ίδιου του ασθενή, μετά της οικογένειάς του και τέλος της θεραπευτικής ομάδας. Αρχικά πρέπει να οριστεί ένα αυστηρό θεραπευτικό πλαίσιο με τη συμβολή όλης της θεραπευτικής ομάδας που διευθύνεται από γιατρό αποκατάσταση. Η συντονισμένη θεραπεία λειτουργεί καταληπτικά για τον ασθενή και την οικογένειά του. Και το ημερήσιο πρόγραμμα με πολλαπλές θεραπευτικές παρεμβάσεις αναπτύσσει στον ασθενή το αίσθημα σιγουριάς και εμπιστοσύνης. Ομολογώ ότι περίμενα με αγωνία το βιβλίο του κ. Καραβασίλη για στόμα του Στέλιου Μαργωμένου, γιατί ενώ νοσηλευόταν, μου είχε εκμυστερευτεί ότι σκοπεύει να μοιραστεί με τον κόσμο τα προσωπικά του βιώματα μέσω του συγγραφικού έργου. Και ευτυχώς η επιθυμία του δεν έμεινε στα χαρτιά, αλλά υλοποιήθηκε με ένα υπέροχο και γλαφυρό βιβλίο με την εξαιρετική περιγραφή σε μια ποιοτική ελληνική γλώσσα, χωρίς συναισθηματικές υπερβολές, με μια όμορφη αισθητική λιτότητα, ώστε να κεντραριστεί η προσοχή του αναγνώστη στο περιεχόμενο και στην εσωτερική αφήγηση, που όταν είναι ουσιαστική δεν έχει ανάγκη από εξωτερικές καρδιές. Ο Στέλιος περιγράφει τόσο ωραία όλα τα στάδια που περνάει κανείς όταν έχει αντιμετωπίσει με μια ανατροπή που φαίνεται να μηδενίζει την προηγούμενη ζωή του και να πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή. Απόθυση, επίγνωση, κατάθλιψη, αποδοχή, αγώνας για μια νέα ανατροπή, καλή αυτή τη φορά, που θα οδηγήσει σε νέα ζωή, σε νέα μονοπάτια, συνειδητοποιημένα και μεστά. Λέει λοιπόν, η επόμενη μέρα ξεκίνησε συνεπιασμένη. Το στομάχι μου ήταν το πρώτο που χτύπησε το καμπανάκι κινδύνου, ο συναγερμός. Όμως, όπως κάθε φορά, όταν ακούγεται το σήμα κινδύνου, η πρώτη αντίδραση είναι η απόθυση. Δεν θέλουμε να χαλάσει τίποτα την ισορροπία μας. Οι κλειδονισμοί δεν μας αφορούν. Η απόθυση στο Στέλιο όμως είχε χαρακτηριστικά ενός αγώνα και παράλληλα ένα εξορκισμό. Δεν θα χαλούσε με τίποτα τις καθημερινές του ασχολίες. Όταν υπήρξαν τα πρώτα τρανταχτά σημάδια ότι δεν μπορούσε να κινήσει καλά τα χέρια και τα πόδια του, περιγράφει. Δέχτηκα βοήθεια με τα χωριά. Ποιος άραγε θα με απέτρεπε από τον περίπατό μου, ήμουν αποφασισμένος να διαφορήσω και να πιστέψω ότι όλα αυτά είναι τόσο προσωρινά και τυχαία και απλά. Η διάψευση όμως δεν άρχισε να έρθει. Και ο Στέλιος βρέθηκε στην νευρολογική κλινική με πλήρη παράλυση και εκεί διαγνώστηκε υπάρξη Guillain-Barré με πλήρη χαλαρή τετραπληγία. Ακολούθησαν ειδικές θεραπείες και νοσηλεία στην ΜΕΦ με τραχιοστομία. Θα μας συγχωρήσετε λίγο. Μισό λεπτό.
καθίστε. Περάστε. Αναφέρεται στο βιβλίο, ωστόσο μπορεί όλα να είχαν ακινητοποιηθεί εκτός από δύο. Ο εγκέφαλος και η καρδιά λειτουργούσαν. Η μεγάλη αντίσταση ερχόταν από εκεί. Η λογική προσπαθούσε να βρει απαντήσεις και ταυτόχρονα η καρδιά αγκάλιαζε και έδινε ζωή. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ σε προσωπικές μου απόψεις. Όταν έχετε μια τόσο σημαντική ανατροπή, δεν μηδενίζεται η προηγούμενη ζωή. Ο τρόπος που θα αντιμετωπίσεις αυτή την ανατροπή, η πορεία που θα ακολουθήσεις και η επιλογή του αγώνα ή της παρέτησης έχει να κάνει με την προσωπικότητα που έχεις μιλεύσει και με τις διαπροσωπικές σχέσεις που έχεις χτίσει και με αυτές που θα δημιουργήσεις. Η νοσηλεία του Στέλιου στο κέντρο αποκατάστασης κράτησε πολλούς μήνες. Ο συναισθηματικός αγώνας που έδωσε ο Στέλιος στην οικογένειά του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του πέρασε από συναισθήματα αισιοδοξίας, απογοήτευσης, αγωνίας, ανυπομονησίας, προσδοκιών για την τελική έκβαση που ήταν τόσο μα τόσο αργή και χρειάζεται τιτάνια υπομονή και προσπάθεια. Υπήρχε όμως ένα αισιόδοξο μήνυμα από την αρχή όσον αφορά την ιατρική πρόβλεψη. Στέλιο, η πάθησή σου είναι σοβαρή. Η ανάρρωση μακροχρόνια. Όμως είναι σίγουρο ότι σιγά σιγά και με τη βοήθεια της αποκατάστασης θα καταφτάσει συνεχώς κάτι και θα πηγαίνει στο επόμενο βήμα μέχρι να φτάσει στην κυριολεξία να χρησιμοποιείς τα καλλιτεχνικά χέρια σου και να περπατάς. Η ενσύγχωση του ασθενή από την πλευρά του γιατρού είναι απαραίτητη, που όμως πρέπει να στηρίζεται στην αλήθεια και σε αντικειμενικά δεδομένα. Η θεραπευτική σχέση ασθενούς οικογένειας και θεραπευτικής ομάδας σε μία μακροχρόνια νοσηλεία και παρακολούθηση είναι ένα ζητούμενο πολύ δύσκολο. Ας μιλήσουμε επί πραγματικών καταστάσεων, για τη θεραπευτική σχέση τη δική μου με το Στέλιο και την οικογένειά του. Όταν παραλαμβάνεις ένα ασθενή από το Στέλιο, γνωρίζοντας ότι η νοσηλεία θα είναι μακρά και ακολουθείς όλη του την πορεία ως γιατρός, αμέσως δημιουργείται μία αρχική σχέση. Η δική μου θετική πρόσληψη ήταν ενός πολύ συμπαθούς ανθρώπου που παρά την άσχημη σωματική του κατάσταση έχει ένα πολύ όμορφο χαμόγελο και μάτια γεμάτα εμπιστοσύνη, επιθυμίες και προσδοκίες. Από τη μεριά του πιστεύω ότι ο Στέλιος διεσάνθηκε ότι θα τον φροντίσουν στο κέντρο αποκατάστασης με όλες τις δυνάμεις και αφέθηκε στις θεραπείες με πλήρη αφοσίωση. Ελπίζω να ένιωσε επίσης ότι για μας είναι μοναδικός και ότι θα τύχει του σεβασμού της ύπαρξής του και της αξιοπρέπειάς του. Το πείσμα που είχε ο Στέλιος για να γίνει καλά αφορούσε και τις δικές μας σκέψεις και συναισθήματα και το δικό μας πείσμα για επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος σαν ένα προσωπικό στοίχημα. Ίσως σας προκαλεί η λέξη εγχείρημα. Η αποκατάσταση ενός ατόμου, Γιλέν Παρέ, είναι και από τη μεριά των ιατρών αποκατάστασης και από την πλευρά των θεραπευτών ένας αγώνας που θέλει αφοσίωση, συγκέντρωση, συνεχή επαναπροσδιορισμό των στόχων, πρόληψη των επιπλοκών, ενίσχυση του υπάρχοντος δυναμικού του ασθενούς, τροποποίηση του προγράμματος αποκατάστασης, καθορισμό προτεραιοτήτων και κυρίως σεβασμό στο σώμα και την ψυχή του ασθενούς και της οικογένειάς του. Κάθε μικρό σήμα από το κορμί του Στέλιου, μία ελάχιστη εκούσια μυϊκή σύσπαση, μας οδηγούσε σε καλύτερη πρόγνωση και μας γέμιζε χαρά. Συνηθίζω να λέω ότι στην αποκατάσταση γίνεται μία ανακατασκευή του μυαλού και του σώματος, που χτίζεται σιγά σιγά με όπλα τα επιστημονικά δεδομένα στη θεραπευτική δράση και το εκάστοτε feeling του θεραπευτή. Είναι όμως μία γλυπτική κατασκευή που περνάει πολλά στάδια μέχρι την τελική της μορφή. Εδώ όμως μιλάμε για ένα ζωντανό οργανισμό που πορευόμαστε μαζί σε αυτή την προσπάθεια. Όταν όλα αυτά συναντηθούν αρμονικά με τον άρρωστο και το περιβάλλον του, τα αποτελέσματα θα είναι θετικά.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του είχαμε πολλές συναντήσεις στο γραφείο μου με το Στέλιο και τη γυναίκα του και επαναπροσδιορίζαμε τους στόχους. Η εμψύχωση σε περιόδους απελπισίας και ανυπομονιάς γινόταν και από τις δύο πλευρές. Η χαρά του προχωρήματος του Στέλιου γέμιζε και τη δική μας ψυχή. Η αποκατάσταση των σοβαρών νευρολογικών παθήσεων απαιτεί γνώσεις με συνεχή επιμόρφωση, αφοσίωση, πείσμα και οργάνωση. Η ανταμοιβή όμως να δέχεις ένα ασθενή εντός εισαγωγικών ανήμπορο στο κρεβάτι και να τον βλέπεις να φεύγει περπατώντας είναι ανίποτη. Όταν δεν πρόκειται για ένα άνθρωπο σαν το Στέλιο, γεμάτο καλοσύνη και θετικά συναισθήματα που τα διοχετεύει στη τέχνη του κοσμήματος και στην τέχνη του τραγουδιού, νιώθουμε ότι συμβάλλουμε και εμείς στη δυνατότητα έκφρασης του ταλέντου του και στην όμορφη οικογενειακή του ζωή. Εξάλλου, μέσα στο κέντρο αποκατάστασης έγραψε τους στίχους πολλών τραγουδιών. Όμως οι στίχοι του τραγουδιού «Ελπίδα» συνεχώς υπάρχουν στο μυαλό μου. Το βιβλίο του κ. Καραβασίλη «Διαστόματος Στέλιου Μαργωμένου» αξίζει να το διαβάσετε ως αφύπακτο λογοτεχνικό κατασκεύασμα υψηλής αισθητικής αλλά και ως μάθημα ζωής. Σε ευχαριστώ, Στέλιο, που έζησα μαζί σου τόσες συντηρήσεις. Θέλω να πω για την κυρία Πετροπούλου κάτι και είναι και φερτό ζωής, πιστεύω. Ο καθένας άνθρωπος μπορεί να πέσει. Θα μπορεί να πέσει σε καλά χέρια. Ευχαριστώ, κυρία Πετροπούλου. Η κυρία Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου και η Ναταλία Μαργωμένου θα διαβάσουν μικρά αποσπάσματα από το βιβλίο, έτσι σαν δείγμα. Ότι υπάρχει μέσα εκεί, η καρδιά κρύβεται. Ήμουνα μόνο ένα κεφάλι ακίνητο που ακατάπαυσε να μιλούσε. Πέρα από αυτό, τίποτα. Έβλεπα το σώμα, αλλά ένιωθα ότι δεν υπήρχε και τότε έρχονταν και άλλα ερωτήματα στο μυαλό μου. Άρα υπάρχει οτιδήποτε βλέπω, αλλά δεν λειτουργεί. Τι νόημα έχει να υπάρχει και να μην δραστηριοποιήσει. Τι είναι άραγε η ύπαρξη, αν όχι η υπηρεσία και η προσφορά, και άλλα παρόμοια. Ακόμα και ο υποσυνείδητός μου εαυτός επαναστατούσε. Έβλεπα στον ύπνο μου πως είμαι γυάλινος και πως πέφτω και σπάω σε χίλια κομμάτια. Δεν υπήρχε τόπος για μένα πουθενά. Έπρεπε ακόμα να μου κλείνει κάποιος τα μάτια για να κοιμηθώ. Τα βλέφαρά μου είχαν παραλύσει, έμεναν ανοιχτά, ίδιος ο θάνατος. Μόνο που εδώ το μυαλό, το επαναστατημένο, και παραξενευμένο μυαλό ήταν εκεί, να με βασανίζει κι αυτό, να μου δηλώνει πως υπάρχω, πως πρέπει να παλέψω. Τι να παλέψω, δεν ήξερα. Μια μηχανή που εργαζόταν με γρήγορους ρυθμούς, με ρυθμούς που δεν μπορούσα να ακολουθήσω. Έτσι ζεσθενόμουν. Το σώμα μου αντιδρούσε, ίδρωνε, έπεφτε θερμοκρασία. Αλλιώς θα έπαιρνε φωτιά, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Νίκο μας, κύριε Μουρατίδη. Εγώ. Ναι, ο Νίκος. Είμαστε δύο Νίκοι. Ο μυστηριώδης κύριος Γκυριάν Μπαρέ. Πάντα πίστευα ότι δεν έχουμε κάνει καμία συμφωνία ότι στη ζωή μας όλα θα είναι έτσι όπως τα έχουμε φανταστεί σχεδιάσει. Παρ' όλα αυτά, η καθημερινότητα καταφέρνει αυτή τη σοφία να την εξαφανίζει από μπροστά μας. Αλλάζει τον προσανατολισμό μας, τις σχέσεις και τους στόχους μας και ξεχνάμε και αποστρέφουμε το πρόσωπο. Τότε είναι, ξαφνικά, ανέτεια, εμφανίζεται μια ανατροπή. Είναι σαν να ξυπνάμε από όνειρο. Με τα μάτια θολά, με το μυαλό σκοτισμένο, προσπαθούμε να ψελίσουμε και να εξηγήσουμε το πώς, το γιατί. Σημαίνει κάτι απρόσμενο και διαλύονται στον άνεμο όσα πιστεύουμε ότι είναι θεμελιωμένα πάνω σε βράχο. Φανερώνεται πως δεν ήταν τίποτα άλλο από άγχος. Τότε, τη στιγμή της απόγνωσης, άλλοτε λάμπει η αλήθεια και άλλοτε αποστρέφουμε ξανά το πρόσωπο και κοιτάμε αλλού. Έτσι ξεκινάει το βιβλίο. Το οποίο δυστυχώς παρέλαβα σήμερα, δεν το έχω διαβάσει, θα πάρω να το φίξω.
διότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ και με ενδιαφέρει κυρίως πώς αυτός ο άνθρωπος κατάφερε από την πρώτη στιγμή. Πέρασε αρκετούς μήνες στο νοσοκομείο και μετά πάρα πολύ χρόνο στο κέντρο αποκατάστασης. Όταν πήγα την πρώτη φορά στο κέντρο αποκατάστασης να τον συναντήσω ως τέλειο, το φίλο μου το Στέλιο, ο οποίος έπαθε αυτό το πράγμα, το οποίο ήταν σοκ για όλους μας. Μετά φεύγοντας, σκεφτόμουν πάρα πολύ σοβαρά τους δύο άξονες αυτού του γεγονότος. Το πρακτικό και το πνευματικό, το ψυχικό. Πρακτικά, πιστεύω ο Στέλιος χωρίς την οικογένειά του και χωρίς την Παναγιώτα, χωρίς την Παναγιώτα η οποία έκανε το νοσοκομείο και το κέντρο της αποκατάστασης σπίτι της, δεν θα τα έχει καταφέρει. Απ' την άλλη, είναι ο ίδιος η δύναμη που είχε μέσα του, που δεν τον άφησε να τον πάρει από κάτω, που λέμε. Ήταν πάντα με ένα χαμόγελο, ας το πει και γιατρός. Κάποια στιγμή ήταν τόσο ευδιάφορο, ήταν ανήμπορος σε όλα, αλλά ήταν τόσο ευδιάθετος, τόσο αισιόδοξος, τόσο χαμογελαστός, που έλεγα μέσα μου, είναι χαζοχαρούμενος, που σημαίνει όλο αυτό, που σημαίνει όλο αυτό και αντιδρά έτσι, έτσι πρέπει να αντιδράει κανείς. Έφερα τον εαυτό μου στη θέση του και είμαι σίγουρος ότι θα τα είχα κακαρώσει. Δεν θα τα κατάφερνα. Ο Στέλιος τα κατάφερε. Είναι ένα ζωντανό παράδειγμα αυτού που λέμε τι δύναμη κρύβει ο άνθρωπος μέσα του και τι θέληση, με τη θέληση που έχει, μπορεί να τα καταφέρει. Δεν το έχω διαβάσει όπως είπα το βιβλίο, το παράλαβα σήμερα, το διαβάσω, γιατί θέλω να δω ακριβώς τι συνέβη και τι αισθάνθηκε όλο αυτό το διάστημα. Από ό,τι μου είπε ο Δημήτρης, ο συγγραφέας του βιβλίου, ο οποίος άκουσε όλο το αφήγημα του Στέλιου, έχει ωραίες στιγμές μέσα και συγκινητικές, αλλά έχει και αυτό που θα μας κατατοπίσει. Μου λέει ο Στέλιος στο τηλέφωνο ότι βγάζω αυτό το βιβλίο, όχι στο τηλέφωνο, στο καφένιο έχουμε πέρα. Γιατί μετά το κέντρο αποκατάστασης που είχα πάει 2-3 φορές, μετά φύγαμε στο σπίτι, μετά όταν άρχισε να σιγά σιγά να βγαίνει, κλείναμε ραντεβού στο καφενεδάκι της γειτονιάς του. Ήρθα και στον Γκάζι. Και? Ήρθα και στον Γκάζι. Ήρθε στον Γκάζι αργότερα. Στην αρχή σου να με το πει. Λοιπόν, εκεί μου λέει θα βγάλω βιβλίο, του λέω γιατί, μου λέει πρώτον, για να το διαβάσουν άνθρωποι που πάσχουν το ίδιο αυτόνοσο, ακόμα και για να δώσω ένα ευχαριστώ στους γιατρούς και σε όλους τους ανθρώπους που μου στάθηκαν. Δεν είναι αυτό. Είναι ένα βιβλίο για όλο τον κόσμο. Είναι μπούσουλας. Τι πρέπει να κάνουμε όταν μας συμβεί το παραμικρό στραβό στη ζωή μας, που έτσι κι αλλιώς μας σημαίνουν πάρα πολλά. Σας διάβασα την έναρξη του βιβλίου, θα σας διαβάσω και το φινάλε. Τώρα έχω τα κλειδιά του σπιτιού μου στην τσέπη μου. Μπαίνω και βγαίνω όποτε το αποφασίσω εγώ, δίχως βοήθειες. Αν καμιά φορά μου πέσουν, σκύβω και τα μαζεύω. Από τα μεγαλύτερα όνειρα, άπιαστο για μένα στις αρχές. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα έρθει μια μέρα που θα το καταφέρω. Και πολλά ακόμα. Το πιο απλό πράγμα είναι να πέσεις τα κλειδιά σου και να τα μαζέψεις. Δεν μπορούσε, ήταν σαν μωρό. Είχε παραλύσει. Ωστόσο, έχω ακόμα να ξεπεράσω ένα μεγάλο εμπόδιο. Μπορεί να έχω φτάσει στο σημείο να έχω πάρει το δίπλωμα του αυτοκινήτου ύστερα από εξετάσεις, όπως ένας άνθρωπος δίχως τα προβλήματα που αντιμετωπίζω. Μπορεί να έχω τα αντανακλαστικά μου στην καλύτερη τους κατάσταση. Ο γυμναστής, ωστόσο, μου είπε ότι έχω ένα πρόβλημα νευρομυϊκό. Έμαθα πιο πολλά γι' αυτό. Είναι μια άλλη κορυφή που θα κατακτήσω. Να μπορώ να περπατώ με τα μάτια κλειστά, δίχως να πέφτω κάτω,
να μπορώ να πιάνω τη μύτη μου με τα μάτια κλειστά, να εκπαιδεύσω ξανά το νευρομυϊκό μου σύστημα, να αποκτήσω ξανά την ισορροπία μου, την ικανότητα των λεπτών κινήσεων στα χέρια και τα πόδια μου. Σε όλη μου τη ζωή από εδώ και πέρα, τώρα που έμαθα να ακούω το σώμα μου, θα το φροντίζω και θα το δυναμώνω, ώστε να μπορεί μέρα με τη μέρα να αποκτά ξανά τη δύναμη και την ικανότητα που είχε. Αγαπητέ μου φίλε, δίχως εισαγωγικά, ακριβέ μου συνοδηφόρε, για το υπόλοιπο της ζωής μου, σε ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε τον Δημήτρη Καραβασίλη για αυτό το βιβλίο, τον Στέλιο για τη δύναμή του, για την ψυχή του. Αυτά. Κύριε Κομμουρατίδη, εγώ σε ξέρω σαν Νίκο μου. Τώρα που σε ξέρω για την Νίκο Κομμουρατίδη, εγώ είδα έναν άλλο Νίκο και πάντα θα θυμάμαι να δάξω το πρόσωπο του συγγνώμη το λέω, αλλά και κύριε Μαρτίνης. Ναταλία. Περπάτημα δίχως τέλος. Μία από τις χώρες του ωκεανού ήταν ανάμεσα στις νύμφες που ανέθρεψαν το Δία στην Αρκαδία, η Νέδα. Από εκείνη πήρε το όνομά του και το ποτάμι που πηγάζει από το Λύκειο Όρος και καταλήγει στους υπέροχους καταράκτες που συνδεούν στη δημιουργία ενός γαλασπράσινου τοπίου, ονειρικού, κατοικία για πολλές νεράιδες που παίζουν κρυφτό γελώντας ανάμεσα στα δέντρα και τα νερά. Σε αυτό το τοπίο αποφασίσαμε να περπατήσουμε. Παρά το φρεσκοεγχειρισμένο μου ισχύο, δεν ένιωθα καθόλου καμία ενόχληση. Η επέμβαση είχε πετύχει. Είχαν χρησιμοποιηθεί πρωτοποριακά υλικά και η ανάρρωση ήταν ταχεία και ολοκληρωμένη. Δεν με απασχολούσε καθόλου το πόδι μου, επειδή όλη αυτή την ώρα οι αισθήσεις μου ήταν στραμμένες στις νεράιδες, στα μυστικά τους που ψιθύριζαν η μία στην άλλη, καθώς οι ψήθυροι τους πλέκονταν με το κελάρισμα του νερού και το κελάρισμα των πουλιών. Τα βήματά μας σαν να ήταν παράτερα με τον κόσμο εκείνο. Βαδίζαμε προσεκτικά, ελαφροπατώντας, προσέχοντας μη σπάσουμε κάτι από την τελειότητα του τοπίου. Περπατούσαμε για ώρα μέχρι που φτάσαμε σε ένα ξέφωτο όπου καθίσαμε να φάμε. Ήταν γλυκιά η κούραση και ακόμα πιο γλυκό το ψωμί, λες και πασπαλιζόταν με νυφάδες του ήλιου που σκορπίζονταν από το φως, καθώς περνούσε μέσα από τα πυκνά πλατάνια. Εκείνες τις στιγμές θέλει κανείς να τις μοιράζεται με τους ανθρώπους που αγαπά. Μαζί με τις στιγμές αυτές μοιράζεται και έγνοιες που μπορεί εκείνη την ώρα να μοιάζουν παράτερες, ωστόσο σε άλλον ανύποπτο χρόνο βρίσκουν τη θέση και το νόημά τους. Δεν πρέπει να σταματήσουμε να περπατάμε μέσα στη φύση, είπα στην Παναγιώτα, καθώς κοιτούσαμε τον ουρανό ανάμεσα από τα φύλλα των δέντρων που μπλέκονταν με μυστήριο χορό. Να περπατάμε όσο μπορούμε. Να μην την προσβάλλουμε, ούτε να την απαξιώνουμε. Πόσο μάλλον να την προσέχουμε. Η φύση μας θέλει να είμαστε κομμάτι της. Αυτό δεν κάνουμε Στέλιο μου, μου είπε εκείνη. Όπου βρούμε ευκαιρία, είτε στην Ήμβρο, είτε στην Ελλάδα, ανεβαίνουμε στα βουνά, περπατάμε ρεματιές δίπλα στα ποτάμια. Έτσι πρέπει, είχα πει εγώ και πρόσθεσα. Αν μία μέρα δεν μπορώ για κάποιο λόγο να περπατάω, ακόμα και με το καρότσι θέλω να με φέρνεις εδώ. Ανάμεσα στα δέντρα, στα λιβάδια, στα ποτάμια. Θέλω να μου το υποσχεθείς αυτό. Μα τι σε έπιασε, μου είπε, κοιτώντας με κατάματα. Και τι λόγια είναι αυτά που λες. Το πόδι σου είναι μια χαρά και πάντα θα ερχόμαστε όπως κάνουμε. Μας αρέσει να περπατάμε και θα περπατάμε μέχρι τα γεράματα. Ακούμε ανεπηρικό καρότσι. Μετά από λίγο συνεχίσαμε το μονοπάτι μέχρι το χωριό δίχως να πάρουμε είδηση. Μια νεράιδα που κρυφάκουχε και κουνούσε το κεφάλι μελαγχολικά, σαν να ήξερε, σαν να είχε ρίξει μια φευγαλαία ματιά στο μέλλον. Κύριος Συρίγος. Κύριος Νίκος. Καταρχήν, ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση. Δεν συνηθίζω να καθυστερώ, αλλά η... Γιατί μιλάω για τον εξισμό.
Ακούγομαι τώρα. Καταρχήν, να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση. Δεν καθυστερώ σχεδόν ποτέ στα ραντεβού μου, αλλά η Ελλάδα απέχει πολύ από το να γίνει μια κανονική χώρα. Όποιο θέλει, κλείνει το κέντρο. Αφού έχουμε επιστροφή στην κανονικότητα. Ναι, ναι. Παρατρίχα. Είμαστε εδώ για το Στέλιο. Όταν μου έδωσε το βιβλίο, γκρίνιαξε τώρα για την κίνηση, αλλά λέω, βλέποντας το Στέλιο, λέω ότι το πρώτο πράγμα που έκανα διαβάζοντας το βιβλίο ήταν ότι θα σταματήσω να γκρίνιαζω. Δεν χρειάζεται να γκρίνιαζεις και για τίποτα. Όταν έχεις περάσει μια περιπέτεια, θα τη δική σου, τι να γκρίνιαξες για την κίνηση, τι να. Είπε πριν ο Νίκος ο Μουρατίδης, μεγάλη μας χαρά, ότι ακόμα δεν έχει διαβάσει το βιβλίο. Εγώ το διάβασα. Και τι να κάνω σήμερα, μου το έδωσε. Είπα ότι δεν ξέρει, λέει ότι δεν ξέρει ακόμα τι βιβλίο είναι, δεν ξέρει τι βιβλίο είναι. Εγώ κατέληξα. Είναι ένα βιβλίο αγάπης. Είναι ένα βιβλίο έρωτα. Θα σου πω, Στέλιο, εσύ δεν το έχεις μετρήσει. Μέχρι την 90, υπάρχει 90 σελίδα, έχεις γράψει το όνομα της Παναγιώτας 44 φορές. Μετά σταμάτησα να μετράω, γιατί κατάλαβα ότι ακόμα και αν δεν το έχεις γράψει καμία, αυτό το κομμάτι που θα διαβάσω τώρα αποδεικνύει ότι είναι βιβλίο αγάπης και έρωτα. Και επειδή είμαι ένας άνθρωπος Σκορπιός, με οροσκόπο Σκορπιό, που γεννήθηκα και θα πεθάνει ορισμένος, το ξέρω. Ακούστε λοιπόν να δείτε. Η Παναγιώτα να με πλύνει, να με καθαρίσει, να μου βάλει αδιάβροχη πάνω, να μου πλύνει τα δόντια μου όλα πάνω στο κρεβάτι, ώστε να είμαι έτοιμος για τις φυσιοθεραπείες μου, τις οποίες περίμενα με ανυπομονησία. Όλα η Παναγιώτα. Η Παναγιώτα είναι όλα. Ο κόσμος μου, η προσωποποίηση της αγάπης, τα δάκρυα και η ευγνωμοσύνη μου. 17 μήνες πάνω σε ένα ράτζο. Πώς άντυχε αυτό το ράτζο τόσο βάρος αγάπης. Το φως στο σκοτάδι μου, ο άνεμος που έδιωχνε τα μαύρα σύννεφα και η απάντηση στην ερώτησή μου: τι έχω κάνει για να μου έχει χαρίσει ο Θεός αυτόν τον άγγελο στη ζωή. Όσοι νιώθετε ερωτευμένοι, να πάρετε το βιβλίο. Όσοι νιώθετε ότι υπάρχουν πράγματα που σας στεναχωρούν, να πάρετε το βιβλίο και θα σταματήσουν να σας στεναχωρούν. Θέλω να πω ένα μπράβο στην κυρία Πετροπούλου και στο ΕΚΑ, γιατί κάνουν περισσότερα θαύματα για τον Χριστό. Τον κύριο Σερίγο δεν τον ήξερα. Τον κύριο Νίκο Σερίγο. Ξέρω τον κύριο Σπύρο Σερίγο και την κυρία Ρένα Σερίγο. Ήταν η παρέα μου. Ακούγαμε μουσικούλα. Ήταν ο Κώστας. Με την κιθάρα. Πού στο έκανα. Ορχήστρα κανονική. Και κάθε απόγευμα, εγώ δεν μπορούσα να βγω στην αρχή έξω. Αυτή τραγουδάγανε και εγώ δεν μπορούσα να βγω ψακούσω. Και στεναχωριόμουν. Όταν με πήγανε και βγάλανε έξω, έγιναν οι κολλητοί μου. Τα αδερφιά μου. Ήταν από εκεί γνώρισα τον Νίκο. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Νίκος. Ο Νίκος είναι ένας δημοσιογράφος με πολύ ήθος και πολύ άποψη. Και ήταν και στον χώρο το καλλιτεχνικό, δεν το ξέρω εγώ. Και τον άκουγα, αλλά δεν ξέρω εγώ. Αυτό που είπες για τους δημοσιογράφους είναι πάρα πολύ σπάνιο στις μέρες μας και μπράβο. Ψάχνουμε τους δημοσιογράφους με το μικροσκόπιο πια. Αυτός είσαι. Εγώ ευχαριστώ για το κάλεσμα. Κυρία Ρουμπίνη. Κυρία Ρουμπίνη, και σε. Κυρία Βασιλακοπούλου, και σε. Είναι και η Φωτιάρα, έτσι. Ότι η Φωτιάρα θα σου πει. Ναι, ναι. Ναι, είμαστε το σχολείο μας με το Στέλιο. Αλλά είναι πιο μεγάλο. Τόσο μικρός είσαι. Θυμάμαι πάντα τον Στέλιο, τον αγαπούσαμε πάρα πολύ όλα τα κορίτσια. Ο Χίτη ήταν, ναι, ήταν πολύ κοντός, πολύ αδύνατος και κάθε φορά που μας έβλεπε, μας έλεγε «Εγώ πάντα όταν τρώω, θέλω να τρώω μουστάδα». Και τώρα τρώμε έτσι. Λοιπόν, μια μέρα ένας νοσοκόμος μου προτείνει να με βοηθήσει να καθίσω σε ένα καρότσι για να αρχίσω να συνηθίζω. Για μένα τούτο εδώ μοιάζει με ένα τεράστιο άλμα, σαν και εκείνα που έγιναν στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αποξαπλωμένος και κινητοποιημένος, κάθομαι σε ένα καρότσι. Η λογική επιτάση τούτη, η μετάβαση από το κρεβάτι στο καρότσι, να γίνουμε συνοδεία χαράς και ανακούφισης. Είναι ένα γιγάντιο βήμα, όμως η καρδιά μου έβαλε τα κλάματα. Ράγησε η ψυχή μου και αναζήτησε πανεμιά στην αγκαλιά της Παναγιώτας.
όσο άτρωτος και να θέλει να παρουσιάζεται κάποιος, όση δύναμη και αν βάζει για να ξεχνά, βάζοντας στόχους, έρχεται η ώρα που όλα αυτά καταραίουν, παρασύροντας μαζί τους πύργους που είχε χτίσει το μυαλό και ο νους. Είναι οι στιγμές που ταυτίστηκα με όλους εκείνους που αγκυροβολούσαν το σώμα τους σε ένα καρότσι. Μοιράστηκα μαζί τους τις πρώτες στιγμές εκείνου του πολέμου που ξεσπά μέσα τους. Τον βίωνα κι εγώ με όλη μου την ένταση. Δεν είναι το παράπονο. Είναι οι οδύνες μιας καινούργιας γέννησης σε έναν διαφορετικό κόσμο. Και όπως κάθε γέννηση, φέρνει μαζί με τις ελπίδες και πόνο. Κύλησαν δάκρυα καθώς μια μεγάλη αγκαλιά άνοιξε για να χωρέσει μικρούς και μεγάλους όλο τον κόσμο που μάθαινε ότι ο κόσμος τους τώρα περιορίζονταν σε ένα καρότσι. Το σώμα τους όμως, όχι η ψυχή τους, όχι η καρδιά τους. Εκείνη ήταν ελεύθερη να πετάει στα βάθη και τα ύψη του ουρανού και να καταφέρνει ακόμα και να παρασέρνει σε τούτο το να συγκράτει το χορό, ακόμα και το σώμα. Μέσα στα δάκρυά μου, εκεί στην αγκαλιά της Παναγιώτας, έδωσα κρυφή υπόσχεση ότι η δίνη της απελπισίας δεν θα αφήσω να με παρασύρει. Καλωσόρισα αυτή την εικόνα μου, αυτή τη νέα μου πραγματικότητα. Όμως δεν της έκανα πολύ χώρο για να εγκατασταθεί στην καρδιά μου. Την άφησα εκεί να κάθεται στο πλατήσκαλο, επειδή σκόπευα κάποια στιγμή με τη βοήθεια Θεού και ανθρώπων να την αποχαιρετήσω για τα καλά. Τούτες οι στιγμές ήταν από τις πιο δυνατές της ζωής μου, επειδή όλη εκείνη η συμπάθεια και ο θαυμασμός για τους αγωνιστές της ζωής σαν χύμαρος πέρασε μέσα από όλη μου την ύπαρξη. Οι άνθρωποι με ειδικές ικανότητες, άνθρωποι που δεν επέτρεψαν στο σώμα τους να κυβερνήσει την όλη τους ύπαρξη μέσα από τα όρατα κάγκελα ενός αναπηρικού καροτσιού, διαφεντεύουν τη μοίρα τους και ανοίγουν μονοπάτια για όλους εκείνους που θεωρούν τις μάχες χαμένες. Ο επόμενος καιρός έμελε να με φέρει πιο κοντά στο μεγαλείο τους και στην τιμή να είμαι ένας από αυτούς. Μ' ακούτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε, μου έκανε την τιμή. Εγώ δεν έχω έρθει εδώ. Γιατί είμαι του λαϊκού, δεν μου τρέπει. Κύριε Μουρατή, βαδίσετε σε έχουμε διαφορετικές απόψεις με το στέλνιο τι είναι λαϊκό και τι είναι έντεχνο και τι είναι λαϊκό το κανονικό και τι είναι αυτό το σε αυτό που ανακατεύεσαι εσύ. Τα λαϊκά τραγούδια είναι αυτό που είχε γράψει ο Μίκης Θεοδωράκης πάνω σε ποιήση. Και τα τραγούδεις ο λαός. Αυτά τα ωραία λόγια που γράφεις και τα τραγουδάει ο Καράς, δεν είναι λαϊκό τραγούδι. Είναι για να παίρνει προγράμματο ο Καράς. Παιδιά, δεν έχω ετοιμάσει τίποτα να σας πω. Απλά θέλω να με δείτε να ανεβαίνω τη σκάλα. Παιδιά, κάθε τραγούδι που γράφει μου το στέλνει για να του πω αυτό. Και κάθε φορά που γράφω, γιατί γράφει πάρα πολύ ωραία, γιατί έχει ωραίες εικόνες, έχει νόημα, έχει αυτό που λέμε ποίηση στους στίχους του, την τελευταία φορά που έγραψα σένα, απορώ πώς εξακολουθείς αυτά τα ωραία λόγια και τα δίνεις σε σκυλάδες και αυτά κτλ. Αλλά ολόκληρη ανάλυση, αρκετό κείμενο. Και μου απαντάει, φυλάκια. Έτσι και πήγα μπροστά μου και τον ξέσκιζα. Επειδή εγώ δεν άκουγα αυτή τη μουσική, δηλαδή Οικονομόπουλο, Δημητρίου κτλ. Δεν είναι κειμένο του γούστου μου. Όμως, με τους στίχους του Στέλιου, μ' άρεσαν τα τραγούδια ακόμη και από αυτούς έμειναν. Λυπάμαι, καλά σας δείξεις. Άρα πρέπει να είσαι πολύ καλός άνθρωπος, διότι αν αυτά τα τραγούδια τα λέγανε κανονικοί τραγουδιστές, θα ήταν αλλιώς. Να πω όμως κάτι, έτσι. Συγγνώμη, Στέλιο, συγγνώμη. Αν δοκιμάσετε πάντως να το ακούσετε και εμένα από τη ρουίσκη, θα σας φάνω καλύτερα. Ναι, χαίρομαι πολύ. Αν με τύφλα, σε μπουζούκια, με αυτά. Έχω γράψει και ένα καλό έντεχνο. Με τον κύριο Βασιλά που είναι διευθυντής στο Πίστο στο Βοράκι. Γιατί είναι Ήμβρο.
Και μετά έκλεισε το προσάκι. Εκεί ήμουνα. Τον κάθε το προσάκι. Με είχε σύρει. Με είχε σύρει. Δεν μου ξανάγραψε. Δεν μου ξανάγραψε. Καλά σου κάνει να σε τιμωρήσουν. Γιατί μου έλεγε ότι βλέπω τα σύντροφα και τα περνάω για όφου ότι θα γίνει αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω ένα ευχαριστώ μεγάλο στους ανθρώπους που πραγματικά με περιθάλψαν. Παρέλαβε η κυρία Πετροπούλου. Δεν ξέρω τι παρέλαβε. Ένα πακέτο ακούνητο. Και με έδωσε σε ανθρώπους οι οποίοι δουλέψανε πάνω μου και έγινε ο ιδρώτατος σε ένα από το δικό μου. Άλλοι είναι σήμερα εδώ, άλλοι δεν είναι. Εγώ θα πω τα ονόματα. Είναι η κυρία Σάκου, είναι ο κύριος Βαγγέλη Πρόεγκας. Οι νοσηλευτές οι οποίοι είχαν τα πάντα και οι τραπεζοκόμοι, παιδιά. Όταν μου είπανε κατέβασε την τραπεζαρία να φάω, αυτή τρελή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ πώς θα κατέβω την τραπεζαρία να φάω. Έπρεπε να κατέβω την τραπεζαρία να φάω. Και τότε κατάλαβα ότι μπορούσα να φάω. Είναι ένα γίγαντα εδώ, ο Τασούλης. Πού είναι εδώ. Ο Τασούλης. Λοιπόν, με έχει βάλει ο κύριος Βαλίν και περπατάω τα πρώτα βήματα απ' έξω από τον διάδρομο. Τα πρώτα βήματα, τα οποία και στο βίντεο. Έξω δωμάτιό σου. Έξω από το διάδρομο που με εμάς να καρπατάω. Και μου λέει ο καθόλου που δεν περπάταγε και είναι κάθε σε μια αγωνία και του λέει μόνο έλα Τασούλη. Έλα Τασούλη. Και φεύγει ο Τασούλης παιδιά που δεν περπάταγε και πάει 4-5 μέτρα απέναντι. Ήταν το κίνητρο γιατί ο Τασούλης πήγε εγώ. Την άλλη μέρα έκανα αυτά 4 μέτρα. Θέλω να σας πω ότι σε αυτή την κέντρο αποκατάστασης μαζί με 30 άλλα άτομα μπορεί να κάνει φυσιογραφία. Αυτός που θα σηκωθεί και θα κάνει το πρώτο βήμα που δεν έκανε, σηκώνονται όλοι, χειροκροτάνε, γελάνε, χαίρονται, το γλεντάνε και είναι το πρώτο βήμα στο φεγγάρι του ανθρώπου. Δηλαδή νιώθει ότι αυτό το πράγμα. Επειδή έζησα και από αυτόν τον κόσμο, τον έχω ζήσει και ανάπορα. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους αγαπάμε. Γιατί τυχαίνει πολλές φορές και φεύγανε αυτοί οι άνθρωποι και λέγανε καλό Σαββατοκύριακο. Και έλεγε κάποιος, εσύ να πας σπίτι σου, εδώ να τα ρώτησες. Αυτό το πράγμα δεν το κατάλαβα. Γιατί πρέπει να βγάλουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να γίνουν μακάρι να πας σπίτι σου και να είσαι ξεκούραστος, να είσαι Δευτέρα ξεκούραστος, να ξανακουραστούν. Δηλαδή ήταν πράγματα που έζησα τα οποία και αυτόν τον κόσμο τον έζησα. Δηλαδή είδα ανθρώπους με καρότσια να πα τον πουλί του. Ίσως τους βγάζει... Πολλές φορές η ιδιαιτερότητα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι μου κέρδισε σε κακία από τους άλλους χωρίς να τον λένε. Αυτό θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω ότι πρέπει να αγαπιόμαστε και να είμαστε μία ομάδα. Αυτό το πράγμα αρχίζουν να ζηλεύουν τη φυσιολογική ζωή των υπολείπων. Εγώ το έχω βιώσει πάρα πολύ καλά με το παιδί μου. Με το μόλις έφευγα ή ερχόταν ο αδερφός του και έφευγε στο δουλειό μας έλεγε «Πού πάτε, γιατί φεύγετε, εγώ τι θα κάτσω εδώ πέρα να κάνω, γιατί να κάτσω εγώ εδώ πέρα» και άλλα τέτοια συναισθήματα τα οποία εκείνη τη στιγμή δεν μπορείς να δώσεις απαντήσεις. Να πω κάτι. Σε κάνει χίλια κομμάτια και αρχίζεις πλέον και δυναμώνεις από μόνη σου τον εαυτό σου και λες ότι όχι, δεν θα με νικήσεις, θα σε νικήσω εγώ. Ένας βελίν χρειάζεται. Να κάνει ένα τσιμπούσι το βράδυ, να το ευχαριστηθούμε και να πούμε πολύ χαρούμε. Και να μας έχουν κλείσει για τις πόρτες επάνω και να πρέπει να μας άνοιξουν. Εκείνη τη στιγμή, Στέλιο, χρειάζεται γέλιο, δύναμη και να πεις σίγω και εσύ να φύγουμε. Σε αυτό που στα λέει, σίγω και εσύ να φύγουμε. Εάν θα το πεις αυτό το πράγμα στον άλλον, πλέον το μυαλό του έχει διαφορετική. Βάζει τα πράγματα σε διαφορετικά δεδομένα και αρχίζει πλέον και πιστεύει ότι ναι, θα το κάνω κι εγώ. Εφόσον μπορεί εκείνος που το κάνει, θα το κάνω κι εγώ.
Έτσι. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά που ακούσατε για το βιβλίο, έχετε να κάνετε ερωτήσεις, μια και έχουμε και το Στέλιο εδώ και το συγγραφέα εδώ, κάτι, καμιά απορία. Να πω και το μόνο γιατί... παράπονο μου από το βιβλίο που είδα ήταν... Δεν είναι ερώτηση αυτό, ναι. αλλά θέλω να δικαιολογήσετε τους ανθρώπους που ο καθένας αντιδρά με έναν διαφορετικό τρόπο. Ο Στέλιος αντιδρούσε με το χαμόγελο, άλλος αντιδράει με ζήλια, άλλος αντιδράει με κακία. Είναι οι ανθρώπινες αδυναμίες αυτές. Ναι, συμφωνώ. Θα ήθελα να βάλεις και φωτογραφίες. Έχει, θα είναι συνδεδεμένο με το λαϊκό ρομάτσο. Όχι, έχει ένα... θα έχει ένα κωδικό και το λοιπόν. Από αυτά που κατόχθονες εσύ, ο ίδιος. Κύριε εκδότη, τα ακούτε. Θέλω να πω άλλο ένα ευχαριστώ στον Τίνο τον Μπρέγιανη που με έχει αναλάβει και με γυμνάζει. Με γυμνάζει. Στο γυμναστήριο ή στην πισίνα? Στο σπίτι και μετά με στέλνει στο γυμναστήριο και σκόρο βάρη. 100 κιλά τείχος. Αλήθεια μου λες. Καλά, σήμερα θα γίνεις Βαρτζανέκη, ρε. Στο κατάστημα το ελληνικό που έχει πάει, παιδιά. Φανταστείτε. Ήθελα να πω και ένα ευχαριστώ στον Ψάκη. Ο Ψάκης, ο οποίος έχει στέλνει το παιδί. Το ραδιοφωνικό θα πω στο Αγρίνιο και ήμασταν παρέα όλη μέρα. Είναι... Ευχαριστώ πολύ, Βίχαρη. Γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ η μεταξύ σας σχέση, δηλαδή η σχέση του συγγραφέα και του αφηγητή. Ναι. Να μας πείτε λίγο και κυρίως πώς ένιωσε ο κύριος Καραβασίλης, γιατί δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για τον κύριο Καραβασίλη, γιατί όπως είπα και στην ομιλία μου, είναι αθλήπαρτο λογοτεχνικό βιβλίο και ανεξαρτήτως περιεχομένου και σαν γλώσσα ελληνική, το χαρήκαμε, εγώ προσωπικά το χάρηκα πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι η σχέση σας πρέπει να ήταν πολύ ιδιαίτερη την ώρα που γράφω. Δεν υπήρχε σχέση. Η μόνη σχέση που είχαμε ήταν η Ήμβρο. Αλλά υπήρχε μια σχέση με τα βιβλία του. Όταν ήθελα να γράψω, έψαχνα να βρω ποιο με ποιο μπορώ να γράψω. Σκέφτηκα τα βιβλία μου να δείτε και μου είπατε ποιος ψυχολογικά θα σχολώ. Ειλικρινά δεν το θυμάμαι αυτό. Είσαι αλλά πρόταση κανονική, Νίκο, έλα να κάνει. Δεν μου έγινε. Όχι, έγινε συζήτηση. Έτσι. Ίσως δεν ψάρευε καμιά μέρα και μέσα στο χιούμορ του είπα. Έτσι. Θα σε σκίσω. Παρακαλούμε πάρα πολύ τον συγγραφέα να έρθει εδώ να μας μιλήσει λίγο. Γιατί του είπα να μας μιλήσει και λέει: όχι, δεν μιλάω. Όχι, μισό λεπτό να πω, να πω για τον συγγραφέα. Έλα, μισό λεπτό. Να πω τη σχέση μου. Να έρθει εδώ να μιλήσει. Έλα. Όχι, μισό λεπτό. Τώρα κάτσε, Νίκο, θα σκοτώσω. Μισό λεπτό. Η σχέση που έχω με τον κύριο Βασίλη ήταν την Ήμβρο. Θα βάζα τα βιβλία του. Είχαμε κάποια σχέση, είχαμε βρεθεί σε κάποιε συγκεντρώσει. Και όταν ήρθα σπίτι, είδα ένα πολύ σοβαρό άνθρωπο. Πάρα πολύ σοβαρό άνθρωπο. Αλλά καθένα ότι αυτό ο άνθρωπο δεν είναι σοβαρό μόνο, είναι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά είναι μέσα πράγματα παντού. Δηλαδή, ενώ δείχνει αυτό που βλέπει ότι είναι ένα άνθρωπο που είναι αυτό που βλέπει, δεν είναι από πίσω πάρα πολύ πράγμα. Δηλαδή, ο άνθρωπο ξέρει την κοινωνία όσο δεν μπορώ να φανταστώ εγώ. Οπότε άρχισα και του έλεγα πράγματα τα οποία αυτό τα καταλάβαινε πριν ξεκινήσει το αγαπητό βιβλίο. Λέω αυτό κάνει για μένα, αυτό είναι ιδανικό. Ξεκίνησαμε λοιπόν να κάνουμε το βιβλίο. Ερχόταν σπίτι που ο άνθρωπο μετά τη δουλειά του να κάτσουμε. Να το πούμε. Ότι άμα ξεκινάει, αγόρασα και έκλαιγα. Αγόρασα και έκλαιγα. Αυτό δάκρυσε. Έλειπε η Μάρθα Γούρτσι. Όχι η Μάρθα, η Γούρτσι. Και κάπου λέει, άκουγα τι έκανα. Εσύ. Θα μαγνητοφωνούσε αυτό που σου έλεγε. Εσύ θα μαγνητοφωνούσε αυτά και θα τα στείλει σε email με φωτογραφία που περιγράφει ακριβώ τι συμβαίνει. Εγώ δεν τα ξέρω. Ξυπνάω λοιπόν κάθε πρωί τώρα και να πιω τον καφέ. Δεν θα το καθάρισε. Κοιτάξτε λοιπόν, τα έφτιαχνε και το επόμενο και το επόμενο και το επόμενο. Κάποια στιγμή τελειώσαμε. Αλλά ήταν τόσο πολύ η βοήθειά του, γιατί εγώ εκτός από την άλλη, ούτε ήξερα τι θα το κάνω το βιβλίο, ούτε ήξερα πού θα το πάρω, ούτε ήξερα τι θα το κάνω. Και ο Καραβασίλης ήξερε ακριβώς τη διαδρομή των βιβλίων και νομίζω ότι έχει πάει στο σωστό δρόμο. Ευχαριστώ που είσαι μαζί μου.
Λοιπόν, δεν θα... Είμαι γεμένος. Λοιπόν... Όταν μιλάνε συγγραφείς, οι εκδότες σοπαίνουν. Πράγματι, λοιπόν, η σχέση με τον Στέλιο είναι όπως το περιέγραψε. Καταρχήν, όπως το είπαμε και χθες στο Metropolitan College που είχαμε την τιμή να μας καλέσουν να μιλήσουμε για τον πόνο, είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο να μπορεί να μεταφέρει το συναίσθημα του άλλου στο χαρτί. Δηλαδή, όταν μου πει κάποιος είμαι ερωτευμένος, εάν εγώ δεν είμαι, με τίποτα δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει είμαι ερωτευμένος. Πρέπει να αγαπήσω κι εγώ για να καταλάβω τι λέει. Έτσι λοιπόν, όταν ο Στέλιος άρχισε να μου περιγράφει τον πόνο του και τις νίκες του, εγώ έπρεπε να βρω έναν κώδικα για να καταλάβω και να το αποδώσω. Και έλεγα ότι ο κοινός τόπος είναι ο πόνος. Και ο κοινός μας τόπος, τελικά, ήταν Ήμβρος. Ο πόνος που βίωσα κι εγώ ως Ήμβριος που εκδιώχθηκε από την πατρίδα του, είναι ο ίδιος πόνος που βίωσε ο Στέλιος όταν εκδιώχθηκε από την φυσιολογική σε εισαγωγικά ζωή. Έτσι μπορέσαμε να έχουμε έναν κοινό κώδικα και να μπορώ να καταλαβαίνω αυτά που μου λέει και να τα βάζω στο χαρτί τίποτα πάνω. Όμως, όταν από το τρίτο κεφάλαιο ξεκινήσαμε την ανάταση, την επιστροφή στη ζωή, έπρεπε και εγώ τώρα να βρω κάτι αντίστοιχο για να το καταλάβω και να το γράψω. Και πάλι κατέφυγα στην Ήμβρο. Στην Ανάσταση της Ήμβρου. Όπως λοιπόν η Ήμβρος αρχίζει και ανθίζει, έτσι και ο Στέλιος άρχισε και άνθιζε. Είναι μια κοινή πορεία. Μας ενώνει η Ήμβρος. Ο Στέλιος λοιπόν καλά θα κάνει να λάμπει το φως του για να βλέπουμε και οι άλλοι τι σημαντικό είναι. Το φως το δικό μας, ο καθένας το δικό του, μην το κρίνει. Να το βάζει ψηλά. Ο καθένας έχει το δικό του το φως. Ο Στέλιος έχει τον αγώνα του. Και ο καθένας από εμάς έχει το δικό του τον αγώνα. Αν ρωτήσουμε τον καθένα, εσύ τι παλεύεις, παιδί μου? Θεωρείτε ότι ο καθένας από εμάς δεν έχει κάτι να πει ότι εγώ έχω και εγώ τον αγώνα μου, έχω και εγώ τα μπράβο μου, τις πτώσεις μου και τις αναστάσεις μου? Αυτό θέλει να κάνει το βιβλίο. Να σου δώσει ένα βήμα να πεις και για το δικό σου τον αγώνα. Τα μπράβο σου που δεν τα λες. Από σήμερα που ξυπνήσαμε μέχρι τώρα, πόσα μπράβο έχουμε πει στον εαυτό μας, ας πούμε? Ούτε ένα. Πολύ κακός, έτσι δεν είναι? Ούτε χθες. Και έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ούτε δεν το λέω. Δυστυχώς ζούμε με τα αυτονόητα. Μαθαίνουμε ότι είναι αυτονόητο να ξυπνήσουμε, αυτονόητο να περπατήσουμε, αυτονόητο να έρθουμε εδώ, αυτονόητο να γελάσουμε. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Αυτό λέει. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Και μπράβο μας που είμαστε εδώ μαζεμένοι, καλή ώρα, και μοιραζόμαστε χαρές και δύναμη και αισιοδοξία για το μέλλον. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Απλά θέλω να πω στο φίλο μου τον Γιώργο εδώ ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Δεν είναι τυχαίο που ο Γιώργος βγάζει τέτοια βιβλία. Ο Γιώργος εκδίδει τέτοια βιβλία επειδή είναι πατριωτάκια. Και επειδή ξέρει, για να έρχεται στο χωριό μου εκεί, στο νησί, στην Ήμβρο, γνωρίζει τι θα πει Ανάσταση, γι' αυτό και στο Στέλιο είπε ναι. Γι' αυτό και είμαστε όλοι εδώ. Να είστε καλά, να πολεμάτε πάντα.